Θα ρωτήσω όμως γι' αυτό και τον επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Ανδρέα Γιαλόγλου, τον οποίο και καλημερίζω τηλεφωνικά. Γεια σας και χαιρετώ και τους ακροατές σας. Τι κάνει η Νάξος? Μια χαρά. Η Σύρος προσπάει, που είναι τρελαμένη αυτό το διάστημα με αυτό το θέμα. Είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Για πείτε μας, κύριε Γιαλόγλου, πιστεύετε ότι αυτή η διάταξη, έτσι όπως διαμορφώθηκε τελικά, πραγματικά έχει να κάνει με το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου? Από τη στιγμή που ο Υπουργός έχει τον τελευταίο λόγο, εκείνος θα υπογράψει την έδρα. Κοιτάξτε, κυρία Μαύρα, τα βάλουμε λίγο στη σειρά τα πράγματα. Καταρχήν θεωρώ ότι προλήφθηκε το κακό, ναι, σε ένα βάθμο. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, το σχέδιο νόμου, όπως είχε κατατεθεί αρχικά, όριζε με έναν ανετιολόγιο το τρόπο της άμμο. Έδρα του, ναι, της άμμο, ναι. Όταν μάλιστα ανέτρεξα στην αιτιολογική έκθεση, δεν υπήρχε καμία αιτιολόγηση ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου νησιού. Από τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν αποφάσεις της Συγκλήτου, μία ομόφωνη το 2007, αλλά και μία επικαιροποιημένη πρόσφατη, η οποία ναι μεν είχε οριακή πλειοψηφία, ναι, αλλά είχε οριακή πλειοψηφία υπέρ της Σύρου. Ναι. Άρα, βέβαια, να πω εδώ, κύριε Γιαλόγλου, για να είμαι ακριβοδίκαιη, ότι υπήρχε μια αιτιολογία και για τη Σάμμο, ότι έχει ένα τμήμα εκεί, δεν το θυμάμαι τώρα το τμήμα το συγκεκριμένο, που λειτουργεί ήδη, του Πανεπιστημίου δηλαδή Αιγαίου, που θα, η έδρα θα βοηθούσε στην ακόμη καλύτερη λειτουργία του. Κοιτάξτε, κυρία Μαύρου, μένω απλώς και μόνο στο σχέδιο του νόμου και την αιτιολογική έκθεση αυτού, η οποία, μάλιστα, δεν μνημόνευε αυτό. Ωραία. Προφανώς στα κείμενα των επιμέρους ναι, επιχειρημάτων θα έχει αναφερθεί αυτό, αλλά στο σχέδιο νόμου δεν αναφέρονταν. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι και συγκυριακό τώρα αυτό που μιλάμε με την Άξο, γιατί θυμάμαι, ήταν μία Δευτέρα, τότε που είχε περιέλθει σε γνώση μας η πρόθεση για την έδρα της Σάμμου. Εγώ βρισκόμουν στην Άξο με κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου κάναμε μία περιήγηση στα έργα του ΕΣΠΑ 713, και μόλις έπεσε την αντίληψή μου, αυτομάτως εγώ έστειλα από εκεί μήνυμα προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τα μέσα του νησιού, προκειμένου να κινητοποιηθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι εδώ υπήρχε μια καταστρατήγηση θεσμικού οργάνου, ναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και προηγουμένως, με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με αυτό που έχουμε μάθει περί δημοκρατίας. Δηλαδή είχαμε μια κατάλυση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί με νομοθετική ρύθμιση να παραγωνίζονται αποφάσεις των καθήλων αρμόδιων οργάνων. Φυσικά. Και μετά από αυτή την προσπάθεια που έκανα τώρα, χωρίς να θέλω να αποτελέσω τον προπομπό ή να διεκδικήσω κατά τέτοιο ρόλο, κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός τόσο του Δήμου μας όσο και της περιφέρειας. Είναι η αλήθεια ότι μονίμως έχετε ανοιχτές κεραίες, κύριε Γιαλόγλου, το έχω παρακολουθήσει αυτό. Τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα, ναι, μέχρι να τελεσφορήσει. Έγινε ένα βήμα, δηλαδή απαλήφθηκε αυτός ο όρος που όριζε τη Σάμμο. Αισιοδοξείτε ότι τώρα θα είναι, για παράδειγμα, η Σύρος? Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακριβώς, γι' αυτό ρωτώ. Οι προσπάθειές μας τώρα πρέπει να επικεντρωθούν εκ νέου και να γίνουν οι επικοινωνίες εκείνες με τα μέλη του Συγκλήτου, ώστε να διαπιστωθεί η σταθερή τους βούληση ως προς την αρχική τους απόφαση. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα λοιπόν είναι μια περίοδος που τώρα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι, με τον στόχο μας ξεκάθαρο, μέχρι να τελεσφορήσει αυτό το ζήτημα. Κερδίθηκε μια μάχη, σε καμία περίπτωση ο πόλεμος. Και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα ότι δεν έχουμε, ήταν ατυχής η εκφρασή μου περί πολέμου, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους αδελφούς μας συντοπίτες της Σάμμου κτλ. Εννοείται αυτό, εννοείται. Έτσι μιλάμε για μια ξεκάθαρη, ένα θέμα αρχής που έχει να κάνει με την, με τις αρχές ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη δυνατότητα πολλαπλών κέντρων ανάπτυξής του. Ναι, ναι. Ήδη η Σάμμος έχει μια σχολή, ναι, άρα λοιπόν και ο νομός των Κυκλάδων δικαιωματικά και για πολλούς άλλους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι το τμήμα του είναι το αρχαιότερο των τριών που απαρτίζουν την προσίδρυση σχολή. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Άρα δικαιωματικά και για λόγους αρχής θα πρέπει να έχει και αυτό μια έδρα στη σχολή ως ένα πυρήνα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την φιλοσοφία που διέπει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πολυκεντρικό.
Να πω εδώ το εξής, μάλλον να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι ο Δήμαρχος της Ήρου συγκαλεί μία σύσκεψη ευρεία, ούτως ώστε να τεθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κτηριακά, δηλαδή με αυτά που ο Δήμος θα αποδώσει στο Πανεπιστήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του και εν όψη, όπως αναφέρει, της πρόσκλησης που έχει απευθύνει προς τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Γκρίτζαλη, για να έρθει στη Σύρο και να κάνει την αυτοψία αυτών των χώρων. Δεν βλέπω κάτι από πλευράς του Δήμου ώστε να υπάρξει μια επαφή με τη Σύγκλιτο. Αντίθετα έχει υποβάλει σχετικό αίτημα προς τον Πρίτανη εγγράφος ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων για αυτό το θέμα. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένας διαχωρισμός της ατζέντας, να το πω έτσι, κύριε Γιαλόγλου, ή αλλιώς χειρίζεται το θέμα η περιφέρεια, αλλιώς το χειρίζεται ο Δήμος? Τι κρίνετε εσείς? Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι ενέργειες οφείλουν και πρέπει να είναι αθρηστικές και με γνώμονα πάντα το συμφέρον του νησιού και των Κυκλάδων. Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε παράλληλες ενέργειες, έτσι. Το βλέπετε κι εσείς αυτό. Το βλέπετε κι εσείς. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι κατά ανάγκη αντικρουόμενες. Όχι, αντικρουόμενες δεν είναι. Δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά είναι παράλληλες. Δεν είναι μαζί, πώς να το πω. Είναι συμπληρωματικές, θα έλεγα εγώ. Ναι, συμπληρωματικές, αλλά δεν γίνονται από κοινού, αυτό λέω. Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα τέτοιο ζήτημα θα αποτελέσει επουδενή αντικείμενο πλειοδοσίας ευαισθησίας. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ζήτημα οφείλει και πρέπει να ενεργεί ως πόλος συγκέντρωσης των δυνάμεων. Και να πω τώρα εν τέλει ότι αυτό το καμπανάκι του κινδύνου που διαφάνηκε λειτουργήσε και ως ένας τέτοιος πόλος, κατά την άποψή μου. Συσπήρωσης. Ακριβώς. Και τέτοιος πρέπει να μείνει μέχρι την ευόδοση του στόχου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ακινήτων, επειδή εσείς εκπροσωπείτε τη Μίζωνα Μειοψηφία και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, θέλω να πω ότι τα κτίρια είχαν ήδη διατεθεί, αν θυμάμαι καλά, επί Δημαρχίας Γιάννη Δεκαβάλα, θυμάμαι καλά, κύριε Γιαλόγλου. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και είναι τουλάχιστον 4 και τώρα από ό,τι πληροφορούμε δίνεται και μία πρώην καφετέρια, η οποία λειτουργούσε νομίζω και σαν τελωνίο η Ελιζέ. Ναι. Και επίσης ήταν στο σχέδιο από τη στιγμή της παραχώρησης του στρατοπέδου να δοθούν, είχε χαραχθεί μάλιστα από όσο και πάλι θα μου πείτε αν θυμάμαι καλά, μέσα από την πολεοδομική μελέτη είχαν χαραχθεί 25 στρέμματα από τα 60 του στρατοπέδου για να τα πάρει ο Δήμος και να τα δώσει στο Πανεπιστήμιο. Ναι, σωστά τα λέτε, κυρία Μαύρου. Αλλά αυτό το βλέπω να πηγαίνει στις καλένδες, γιατί εδώ έχουμε μία σύμπραξη Δήμου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που βλέπω ότι θέλουν να το εκμεταλλευτούν και δεν ξέρω και κατά πόσον θα έχει ωφέλει ο Δήμος από αυτό. Βάζω πολλά. Πολύ σωστά το θέτετε ολιστικά το ζήτημα, γιατί πράγματι πρέπει να το απλώς πρέπει να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα και κυρίως χρονικά. Παρακαλώ, πείτε μας. Κατά την άποψή μου, πιάνουμε από το τελευταίο θέμα που δείξατε, του στρατοπέδου. Το θέμα του στρατοπέδου στην παρούσα φάση δεν αποτελεί ένα δίλημα που μπορεί να... Θα έλεγα ότι είναι ένα πλασματικό δίλημα ως προς το αντικείμενο του θέματος που μας απασχολεί. Γιατί το λέω αυτό. Η πορεία παραχώρησης του στρατοπέδου, όπως γνωρίζετε, έχει ένα παρελθόν 12-13 ετών. Μακρά πορεία. Ακριβώς. Η οποία, καλώς ή κακώς, για διάφορους λόγους δεν είχε περιέλθει στην κατοχή του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια. Και ακόμα και σήμερα τώρα, εάν ερχόταν στην κατοχή του Δήμου, αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να συνταχθούν οι μελέτες, να βρεθούν τα κονδύλια, θα ξεπεραστούν τουλάχιστον 2 δημοτικές θητείες για να μπορέσει να αποτελέσει ένα χώρο που θα φιλοξενήσει το Πανεπιστήμιο. Άρα λέτε λοιπόν, ότι αυτό... πρακτικά αυτό δεν μπαίνει στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση σαφώς πρέπει να είναι πάντοτε ένας πυλώνας διεκδίκησης. Ναι, άλλο λέω. Δεν μπορεί να μπει ως παροχή αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μπορεί να μπει, σίγουρα δεν μπορεί να μπει. Ναι. Έτσι, μια διεκδίκησή μας, η οποία όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση. Δηλαδή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αναφέρω αυτά τα δύο υπουργεία,
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου και με ένα νόμο που έχει στα χέρια του περί ανταποδοτικών ωφελημάτων και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας για να χρηματοδοτήσει κάτι, θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους και να βοηθήσουν και την τοπική κοινωνία, καταλαβαίνετε. Σωστά. Να πορευτεί κάπου. Δεν μπορεί το ένα Υπουργείο να λέει άλλα και το άλλο άλλα. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μας ξεπερνάει, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να πάψει να αποτελεί μια διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας. Όμως αυτή τη στιγμή που άναψε μια φωτιά στα μπαζάκια μας, το πω έτσι απλά, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε απόντων κτηρίων και μιας ενιαίας κτηριακής δομής είναι να εξοπλίσουμε το Πανεπιστήμιο με περαιτέρω εφόδια, έτσι ώστε να βγει πιο ενισχυμένο και η εδραίωσή του στη Σύρο να εξαπλωθεί. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν αυτό το κτίριο του Ελιζέ παραχωρήθηκε πρόσφατα από όσο γνωρίζω στο Δήμο μας και γνωρίζω ότι υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθεί προκειμένου να στεγάσει τις διοικητικές του υπηρεσίες. Μα νομίζω ότι παραχωρήθηκε με την προϋπόθεση να δοθεί για το Πανεπιστήμιο. Έχω την εντύπωση. Έχω την πληροφορία. Να σας πω πιο σωστά. Και εξ όσων γνωρίζω αυτό και θα γίνει. Ναι. Σίγουρα αυτός ο κατακαιρματισμός των κτηρίων του Πανεπιστημίου δεν βοηθάει στην... Ναι, αλλά να σας πω και κάτι, μη σας ενοχλεί, γιατί και στην Αθήνα γνωρίζετε που θα μπορούσε να είναι ένα ενιαίο συγκρότημα ένα πανεπιστήμιο, δεν είναι. Αλλού είναι κάποιες αίθουσες, αλλού είναι εργαστήρια, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Δεν είναι κάτι σπάνιο, ίσα-ίσα είναι σύνηθες για τα πανεπιστήμια τα ελληνικά αυτό. Έτσι ακριβώς, το ιδανικό. Άρα λοιπόν απαντάμε πρώτα σε ένα-ένα τα αιτήματα και τα ζητήματα που τίθενται. Ναι. Σε πρώτη φάση λοιπόν διευρύνουμε την παρουσία του Πανεπιστημίου εδώ πέρα με περαιτέρω παραχωρήσεις. Και στρατηγικά σχεδιάζουμε προς το μεσοπρόθεσμα την δημιουργία ενός πανεπιστημιακού χώρου που θα μπορέσει σιγά σιγά να συγκεντρώσει όλο και περισσότερα τις δομές. Μακάρι, αυτό θα ήταν το ιδανικό και ξέρετε πολύ καλά κύριε Γιαλόγλου περισσότερο από εμένα ότι θα εδραίωνε στη Σύρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακόμη περισσότερο εννοώ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς κυρία Μαύρου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ένα πανεπιστήμιο σε μια περιοχή έχει πολλαπλά ωφέλη και δεν πιάνουμε από το πρώτο. Το προφανές, το οικονομικό, είναι η πολλαπλασιαστικότητα των δυνατοτήτων που δίνει πολιτιστικά, επιστημονικά κτλ. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Δεν χρειάζεται να τα αναπτύξετε καν, γιατί όποιος δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει να έχει στους κόλπους ενός τόπου ένα φορέα μάθησης, νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να ενημερωθεί. Δεν χρειάζεται να τα αναπτύσσουμε πια αυτά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Γιαλόγλου, κρατάτε βέβαια, εννοείται την αισιοδοξία σας ότι θα είναι επιλογή η Σύρος για την έδρα. Εγρήγορση. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ εκείνο που ζητώ είναι την εγρήγορση όλων, τη σύπνοια, ώστε να παρακολουθούμε κάθε βηματισμό και να μπορούμε να αντιδρούμε εάν δούμε ότι κάτι ας πούμε ξεφεύγει από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου κάνετε και κάποιο σχόλιο όσον αφορά τα δημοτικά δρόμενα και πιο συγκεκριμένα, επειδή πριν λίγες μέρες είχαμε μία ακόμη παρέτηση από την πλειοψηφία και μάλιστα αντιδημάρχου, και αντιδημάρχου οικονομικών σε νευραλγικό δηλαδή τομέα του Δήμου, ο οποίος όμως στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσετε, γιατί είναι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω, η τρίτη παρέτηση που είχαμε από πλευράς του συνδυασμού του κυρίου Μαραγκού. Νομίζω ότι... Ήτανε στην αρχή... Α, η τέταρτη... Είναι ο κύριος Φόσκολος που ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού. Που έγινε αρχή-αρχή αυτό, αρχή της θητείας. Στην αρχή. Ναι. Ναι, ήταν η δημοτική σύμβουλος Ιωάννα Σίμου, η οποία έφυγε βέβαια για προσωπικούς λόγους. Α, ήταν η κυρία Σίμου. Ναι, την κυρία Σίμου είχα λησμονήσει. Η κυρία Καζαντζάκη στη συνέχεια με όλο αυτό το που έτρεχε γύρω από τις διαφωνίες κλπ. Και τώρα και ο αντιδήμαρχος. Ναι. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας? Κοιτάξτε, από τη σκοπιά τη δική μας, μια πρώτη απάντηση είναι ότι είναι εσωτερικά ζητήματα. Δεν είναι ικανοποιητική όμως αυτή να τη δώσει. Καλά, ναι. Ένας εκπρόσωπος, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ πέρα έχουμε... Είναι υπεκφυγή, λοιπόν... υπεκφυγή, γιατί είναι βέβαιο ότι όλοι σχολιάζουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, δεν πρόκειται να υπεκφύγω λοιπόν και θα μπω επί της ουσίας στο ζήτημα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό του πλέον
ότι η Δημοτική Αρχή έχει οριακό επίπεδο διοίκησης. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο, Λειψανδρία το χαρακτήρισα προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα προκύψει το ζήτημα θα έχει τεράστιο πρόβλημα να συγκροτήσει το διοικητικό μηχανισμό του Δήμου από την πλευρά των αιρετών. Θέλετε να πείτε και δηλαδή ότι πλέον σιγά σιγά χάνει στελέχη ικανά στη διοίκηση του Δήμου, ικανά για τη διοίκηση, ναι. Εκείνο που θέλω να πω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν συνάδελφο, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται αποδυναμωμένη ως προς την ικανότητά της να διοικήσει και σίγουρα και την ικανότητά της να διοικήσει, να σχεδιάσει από εδώ και μπρος τα πράγματα του Δήμου. Έτσι, ο αντιδήμαρχος που έφυγε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει το αντικείμενο. Mm-hmm. Δεν λέω ότι ο επόμενος μπορεί να μην το κατέχει, αλλά σε κάθε περίπτωση αποδυναμώνεται από τα βασικά αρχιπρωταρχικά στελέχη που είχε, που γνώρισε και ο κόσμος δηλαδή και τα λοιπά, και με βάση αυτούς είχε επιλέξει. Μπορείτε να ερμηνεύσετε για ποιο λόγο οδηγήθηκαν όλοι οι συγκεκριμένοι τέσσερις σε παραίτηση? Υπάρχει κάτι κοινό, δηλαδή αυτή είναι στην ουσία η ερώτησή μου. Έχει κάτι κοινό, έχουν κάτι κοινό αυτές οι παραιτήσεις? Εσείς πώς το κρίνετε, η άποψή σας, έτσι? Σίγουρα δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές κάθε φορά. Πλην όμως, ο κοινός παρανομαστής των τριών πέραν της Δημοτικής Συμβούλου, mm-hmm, είναι η διαφωνία σε κεντρικό επίπεδο με κάποιες πολιτικές επιλογές. Μάλιστα. Μάλιστα. Εννοείται πλην της κυρίας Σίμου. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί ακριβώς είχαμε και την κυρία Καζαντζάκη, για να μην έχουμε σύγχυση. Κύριε Γιαλόγλου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την έδρα. Επίσης, θα μας δοθεί ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Θέματα είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο. Να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς στην όμορφη Νάξο. Να είστε καλά. Γεια. Yeah.